Κύριε Κώστα Λιλή, είσαι Γενικός Γραμματέας του Ηρακλή Βερβαίνων. Η χρονιά τελείωσε για τον Ηρακλή. Ικανοποιημένη για την συνολική χρονιά, για την εικόνα. Ναι, σίγουρα ικανοποιημένη. Από την αρχή όταν ξεκινήσαμε, στόχος μας ήταν να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ξέραμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε 4 χρόνια β' κατηγορία και ήταν πολύ δύσκολο να σταθούμε στην κατηγορία με παιδιά τα οποία δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες. Κάναμε κάποιες προσθήκες με έμπειρους παίχτες, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Τελικά καταφέραμε, σωθήκαμε και τουλάχιστον στα 2-3 τελευταία παιχνίδια μας και παίξαμε και άνετα και καλό ποδοσφαίρο. Η τελική θέση του Ηρακλή Βερβαίνων πιστεύετε ότι τη αρμόζει? Νομίζω ότι τελειώσαμε 7η τώρα με το σημερινό παιχνίδι. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη θέση. Βέβαια, εντάξει, οι περισσότερες ομάδες είναι στους 2 πόντους εκεί διαφορά. Αλλά θεωρώ ότι ο στόχος που είχαμε βάλει από την αρχή, από τη στιγμή που επετεύχθηκε, δεν κοιτούσαν παραπάνω. Απλώς ήρθε η 7η θέση, δεν λέει τίποτα ιδιαίτερο. Η ουσία είναι ότι παίξανε νέα παιχνίδια στα τελευταία παιχνίδια, αυτό που θέλαμε από την αρχή. Πήραν εμπειρίες, θα τα έχουμε και στο μέλλον στο γήπεδο, γιατί κατά τα ψέματα η ομάδα θα σταθεί στο μέλλον με αυτά τα παιδιά. Βρεθήκατε και ένα βήμα πριν το τελικό κυπέλλο Αρκαδίας, και αν ήσασταν τυχεροί, λίγο πιο τυχεροί, θα ήσασταν και εκεί. Ήταν μέσα στους στόχους της ομάδας και αυτός? Ναι, όπως ήρθαν τα πράγματα, ήταν μέσα στους στόχους, μας ευνοηθήκαμε από την κλήρωση. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα και από το Μαντινιακό στα δύο παιχνίδια τα μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να προκριθούμε. Αν πηγαίναμε. Μια τελευταία ερώτηση. Η χρονιά τελείωσε. Υπάρχει κάποιο πλάνο ήδη, κάποιες σκέψεις για τη νέα σεζόν? Ή είναι πολύ νωρίς ακόμα? Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα να τελειώσουμε άλλο τη σεζόν, να ηρεμήσουμε λίγο. Έχουμε μια περίοδο τώρα, κάνα δύο μήνες, η οποία θα είναι περίοδος με τις εκλογές και αυτά θα είμαστε χαλαροί. Από τέλος Μάη σιγά σιγά θα αρχίσουμε να οργανώμαστε για την επόμενη σεζόν. Θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των παιχτών θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω, με μία-δύο έτσι απορίες ίσως, οι οποίες και δεν είναι και σίγουρες, θα δούμε. Και θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε λίγο πάλι το ρόστερ μας με μία-δύο προσθήκες για να είμαστε καλύτεροι του χρόνου. Έχει υπάρξει συζήτηση με τον προπονητή κύριο Ανδρέα Κασκαμπά για συνέχεια της συνεργασίας? Ναι, δεν νομίζω. Δεν έχει τεθεί ζήτημα να μην συνεχίσουμε για την πετυχημένη χρονιά. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε κουβεντιάσει, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα σε όλους, εύχομαι. Με το καλό να περάσουμε το καλοκαίρι μας και από του χρόνου δυνατή να ξανασμίξουμε στα γήπεδα. Και σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εννοείται. Σίγουρα θέλουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Για τα παιδιά να το χαίρονται και να ευχαριστούνται και να μην έχουν επεισόδια και εγκρίνες. Ευχαριστούμε. Πάνω Γαλάνη, τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλή Βερβαίνων για τη φετινή χρονιά. Έληξε με θετικό αποτέλεσμα για εσάς. Πού οφείλει τη σημερινή νίκη? Πού οφείλει? Δεν οφείλεται πουθενά. Εντάξει, ένα παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι, αδιάφορο βαθμολογικά και από εμάς και από την Τεγεία. Χρησιμοποιήσαμε και οι δύο ομάδες πολλούς νέους παίχτες. Εντάξει, έτυχε, είμαστε πιο τυχεροί και νικήσαμε. Από τους πιο έμπειρους παίχτες αυτής της ομάδος, τα νεαρά παιδιά θα καλύψουν τις ανάγκες του Ηρακλή Βερβαίνων στο μέλλον? Αυτοί που χρησιμοποιηθήκαν σήμερα άξια παίξανε, θετική εικόνα τους, με δουλειά και υπομονή θα είναι στην επόμενη πεντετία, θα είναι ο κορμός της ομάδας. Εσύ καθώς και οι υπόλοιποι συμπαίκτες σου είσαστε ευχαριστημένοι από τη φετινή πορεία του Ηρακλή? Φετινή πορεία, πρώτος στόχος ήταν να μείνουμε κατηγορία. Δεύτερος στόχος ήταν που μπορέσαμε και φτάσαμε στα τελικά του κυπέλου, είμαστε άτυχοι, δεν πήγαμε στον τελικό. Είναι πετυχημένη χρονιά. Πετυχημένη. Είσαι ένας από τους πιο πολύμπειρους παίκτες του Ηρακλή Βερβαίνων. Μήπως όμως ήρθε και η ώρα να αποχωρήσουμε από την ενεργό δράση? Ήρθε, βέβαια. Εννοείται ότι ήρθε. Εννοείται ότι ήρθε και άργησε δηλαδή. Έπρεπε ήδη να είχα σταματήσει. Ήταν ο τελευταίος αγώνας. Σήμερα ήταν τελευταίος αγώνας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι, αλλά όχι σε αλφα κατηγορία. Εννοείται σε β' είναι πιο χαλαρά, δεν είναι τόσο κουραστικό και κάποια παιχνίδια θα υπάρξουν βέβαια του χρόνου, αλλά όχι σε α, δεν πιστεύω, δεν αντέχουμε, μεγαλώσαμε, δεν βγαίνει η χρονιά. Πολλές υποχρεώσεις, οικογένειες,
δουλειές, δεν βγαίνει να. Ανοίγει την όρεξη όμως τώρα σε πολλές ομάδες του Β' τοπικού. Του Β' τοπικού, εντάξει, δεν πιστεύω να ανοίγω την όρεξη σε πολλές ομάδες. Σε μία είναι η ομάδα που άμα συνεχίσω, εννοείται θα πάω εκεί. Έχεις έρθει σε κάποια συζήτηση ήδη με κάποια ομάδα? Όχι, αλλά εντάξει, λογικό, σωστό και είναι να πάω στην ομάδα που ξεκίνησα, έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Εκεί που ξεκινάς είναι η ομάδα που